Ευτυχώς έχεις και την αδερφή σου στην Αθήνα που είναι επίσης μια εξαιρετική διατροφολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε τις ταινίες της εβδομάδας, γιατί δεν θα προλάβουμε. Αχ, ναι, όχι. Εννοείται να τις δούμε. Βέβαια. Έχουμε νέες ταινίες του κινηματογράφου. Και υπέροχες ταινίες. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος έχει φτιάξει το βίντεο. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να ανοίγει τις πύλες του ψηφιακά αλλά και κανονικά και 9 πρεμιέρες στις αθηναϊκές αίθουσες, αν γράφαμε αναλυτικά κείμενα κριτικής, δεν θα σας έμενε χρόνος για να δείτε τις ταινίες. Σύντομες παρουσιάσεις λοιπόν και ελάχιστη κριτική για να προλάβετε να δείτε όσες περισσότερες μπορείτε. Αδιαφορώντας για τις συνέπειες και ενώ ασφικτιά χωρίς δυνατότητα να βλέπει τα παιδιά της, μια διαζευγμένη μητέρα θα σπάσει την απαγόρευση και με τα παιδιά της θα καταλήξει στις Κανάριες νήσους. Και αυτό το ταξίδι κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες. Προβληματισμοί για ένα ταξίδι one way με συνέπειες που δεν γράφονται σε κάρτ ποστάλ. Η Άννα και ο Μουσταφά χωρίζονται από 200 μέτρα απόσταση, το τείχος στη λωρίδα της Γάζας. Κάθε φορά που συναντιόνται, περνάνε από τον έλεγχο των Ισραηλινών στρατευμάτων. Ένα ατύχημα του γιού του θα δοκιμάσει τη σχέση και των δύο. Κοινωνικός ρεαλισμός, πολιτική κατάθεση. 200 μέτρα που φέρνουν τις ψυχές των θεατών πιο κοντά. Μην τη χάσετε. Λίγες εβδομάδες πριν προβληθεί στο Netflix, θα κυκλοφορήσει κινηματογραφικά το Red Notice με τους Dwayne Johnson, Gal Gadot και Ryan Reynolds. Εξειδικευμένος στον εντοπισμό ληστών έργων τέχνης, πράκτορας της Interpol συνεργάζεται με απατεώνα ώστε να πιάσουν στα πράσα παράνομοι του χώρου. Ο Edgar Wright σκηνοθετεί την Anya Taylor-Joy στο συνέβησε Σόχο. Εμμονική με τη δεκαετία του 60, στην αντανάκλαση του καθρέφτη της, θα δει ένα κορίτσι που ζει 60 χρόνια πριν και θα την αφήσει να κατοικήσει στο σώμα και το μυαλό της. Ο Φρέντι Κρούγκερ του Σικ Φανταστικού χτίζει ένα υπέροχο περιβάλλον που γκρεμίζεται στο αλλοπρόσαλα προχειρογραμμένο τέλος του. Με τους Αντζελίνα Τζολί, Ρίτσαρντ Μάντεν, Σάλμα Χάγεκ και Κιτ Χάριγκτον, η οσκαρική Κλόι Ζάο από τη χώρα των ομάδων σκηνοθετεί μια καλόγουστη υπερηρωική περιπέτεια. Το Eternals είναι η τρίτη ταινία της τέταρτης φάσης του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Αναλυτική κριτική της ταινίας στο site του Earth News. Η απομάκρυνση του σκανδαλιάρη Peter Rabbit από τον κήπο του θα αναστατώσει τα αγαπημένα του αφεντικά που θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να τον βρουν. Και τίτλος της ταινίας, επεξηγηματικός όσο λίγοι. Peter Rabbit, ο λαγός τόσκασε. Ξαναζεσταμένος λαγός στη φάδο που τα παιδιά θα περάσουν ωραία παίζοντας με τα κρεμμυδάκια του. Όπου κρεμμυδάκια, τα σεναριακά μπαχαρικά που νοστιμεύουν τις fast food ταινίες. Peter Rabbit, ο λαγός τόσκασε. Oh, όχι, η Cotton Tail ανακάλυψε τη ζάχαρη. Καλά ζήσαμε όσο ζήσαμε. Θα ζήσω για πάντα! Ο Peter Rabbit με κέρδισε. Αχ, εμένα με κέρδισε άλλη ταινία. Με το εισιτήριό μου, πια. Ναι. Εσύ ποια θα δεις από όλες αυτές? Αυτή, το Eternal. Α, εγώ το Peter Rabbit. Εννοείται, θα τρέξω. Ο καθένας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, πες. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας.